χαιρετώντας τον Ιούνιο και χαμηλώντας λίγο επιτέλους οι θερμοκρασίες, είπαμε να δροσίσουμε κι εμείς εσάς να αποχαιρετήσουμε τον Ιούνιο με ένα αστέρι, με έναν άνθρωπο που τον εμπιστεύονται τα αστέρια, με έναν καλό μου φίλο, ηθοποιό και πάνω απ' όλα συγγραφέα και συλλέκτη, θα πω εγώ, με σίγμα κεφαλαίο. Το Μάκη το Δελαπόρτα που είναι δίπλα μου. Καλώς ήρθες, Μάκη. Γεια σου. Πολλά χρόνια λέμε θα την κάνουμε αυτή την εκπομπή. Ναι. Και είναι η πρώτη φορά. Και είναι η πρώτη φορά μετά από τόση μεγάλη πορεία στο ραδιόφωνο. Δεν συναντηθήκαμε. Και είναι η πρώτη φορά που μας δίνει την ευκαιρία για να δούμε και πράγματα. Διότι το να είμαστε στη ζούγκλα και να είναι και τηλεοπτικό βοηθάει πολύ όλο το σκεπτικό το δικό σου. Κυρίως θα πω το εξής. Ο Μάκης είναι συλλέκτης. Ονείρων και αναμνήσεων. Ονείρων και αναμνήσεων. Πολύ ωραία το λες. Συλλέκτης ονείρων και αναμνήσεων. 23 βιβλία. Το 23ο έπρεπε να είναι το δικό του και το λες ξέρω κάποια αστέρια γιατί γνώρισες τόσους, σε εμπιστεύτηκαν τόσοι. Είναι κατάθεση ψυχής αυτό το βιβλίο, μιας ολόκληρης πορείας συνύπαρξης με τους μύθους τουλάχιστον που εγώ από παιδί ονειρεύτηκα να γνωρίσω από κοντά με τα αστέρια της παιδικής μου ηλικίας. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι, ξεκίνησες καταρχήν σαν ερασιτέχνης του κινηματογράφου. Καβαλούσες μία μάντρα. Σαν εραστής του κινηματογράφου. Για πες μου. Κοίτα να δεις, η τύχη μου ήταν ότι έζησα σε ένα σπίτι το οποίο δίπλα ακριβώς χτίστηκε ένα θερινό σινεμά. Οπότε όλα τα παιδικά καλοκαίρια μου τα πέρασα σκαρφαλωμένο σε αυτό το μαντρότυχο του θερινού σινεμά. Και η αδυναμία μου ήταν οι ελληνικές ταινίες και ιδιαίτερα τα musical, Δαλιανίδη, Πλέσα, καταλαβαίνεις τώρα. Εκεί άρχισα να ταξιδεύω εγώ και να φεύγω στο όνειρο. Πίστευες ποτέ τότε ότι θα φτάσεις τόσο κοντά σε αυτά τα αστέρια? Όχι. Δεν το πίστευα. Δεν το βάλεις στόχο. Είχα ένα όραμα το πώς να γνωρίσω από κοντά όλους αυτούς τους μύθους της παιδικής μου ηλικίας. Και επειδή τα όνειρα τελικά μπορούν να πραγματοποιηθούν στη ζωή μας, αρκεί να το θέλουμε και να το πιστεύουμε πάρα πολύ, από αυτό το σπίτι που δίπλα εγώ ήταν το θερινό σινεμά, από αυτό το μικροαστικό σπίτι της γειτονιάς, πέρασαν σε λίγα χρόνια, μετά από κάποια χρόνια, όλα τα αστέρια που εγώ θαύμασα. Πού ήταν το σπίτι? Η Βουγιουκλάκη Βλαχοπούλου. Στην Αργυρούπολη. Αργυρούπολη. Η Βουγιουκλάκη Βλαχοπούλου, Παπαμιχαήλ, η Χρονοπούλου, η Σαπουτζάκη, η Καραγιάννη, όλοι. Ο Δαλιανίδης και ποιοι δεν πέρασαν από εκεί. Το συγκινητικό στη βραδιά που βρέθηκα κοντά σου, το 23ο βιβλίο, που είναι πια το προσωπικό σου και η κατάθεση ψυχής η δική σου, το ξέρω κάποια αστέρια. Ήταν συγκλονιστικές οι παρουσίες και ο τρόπος που σε ευχαριστούσαν όλοι αυτοί. Από τη Ζωζό τη Σαπουντζάκη μέχρι τη Μέρη τη Χρονοπούλου που ήρθε με δυσκολία αυτή στο αναπηρικό καροτσάκι να σε ευχαριστεί μέσα από την ψυχή της που διασώζει το έργο. Ναι. Ναι. Κοίτα, πρώτα απ' όλα ήταν ανάγκη δική μου, ήταν ανάγκη προσωπική, ανάγκη ψυχής το να ακούω τα τραγούδια του σινεμά, το να ξεφυλίζω άλμπουμ με τα αγαπημένα μου αστέρια, γιατί όλα ξεκινάνε από την παιδική μας ηλικία, Λουκίλα μου, το ξέρεις πολύ καλά. Εγώ πήγαινα με ένα μαγνητοφωνάκι στο σινεμά, στο θερινό και μαγνητοφωνούσα, γιατί δεν υπήρχαν σε δίσκους τα τραγούδια του σινεμά όλα, και τα μαγνητοφωνούσα για να τα έχω σπίτι μου για να τα ακούω. Επίσης μάζευα χαρτάκια από τσίχλες, θυμάμαι, και από τσοκολάτες που βάζαν ηθοποιούς μέσα. Αυτά τα είχα σε τετράδια. Το θυμάμαι αυτό. Όπως και ανταλλάσσαμε και μεταξύ μας. Ανταλλάσσαμε, κάναμε ανταλλαγή. Μου δίνεις τον τάδε να μου... Μπράβο, μπράβο, ναι. Αυτά λοιπόν από εκεί ξεκίνησαν. Μαρτυρήσαμε την εποχή, τη δεκαετία πάντως. Δεν είναι άσχημο. Την έχουμε ζήσει και είναι και πολύ όμορφη. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησαν όλα. Άρα η παιδική μας ηλικία καθορίζει, νομίζω, και το μέλλον μας. Mm-hmm. Όλα μας τα χρόνια, τα μετέπειτα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έχεις όμως και μια τεράστια δυσκολία, ένα πόνο ψυχής θα έλεγα εγώ. Mm-hmm. Διότι έζησες κοντά σε αυτούς τους μεγάλους δημιουργούς και πρωταγωνιστές, οι οποίοι αρχίζουν και φεύγουν. Εκεί φύγανε οι περισσότεροι. Πες, αυτό θέλω να σου πω, αυτό το κενό θέλω να σου περιγράψεις. Κοίταξε να δεις, για μένα αυτοί οι άνθρωποι έγιναν οικογένειά μου. Δεν έγιναν απλά φίλοι μου. Όπως και εσένα με το Μίμη, σας αισθάνομαι συγγενείς μου. Τόσα χρόνια και συνεργασίας και παρέας και βράδια τέλειωτα. Αυτοί λοιπόν όλοι οι άνθρωποι
Δεν γίνεται να μην είναι κομμάτι της ψυχής σου και της ζωής σου. Και εμείς, όπως λέγει η Μάρθα Καραγιάννη, είμαστε μια άλλη ράτσα ανθρώπων οι καλλιτέχνες. Δεν ανήκουμε στην πλειοψηφία των ανθρώπων που τέλος πάντων ζουν μια συμβατική ζωή με την καθημερινότητά τους, με τα καθημερινά τους προβλήματα. Έχουμε ένα άλλο τρόπο σκέψης και ένα άλλο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ μας. Αυτό λοιπόν μας δένει πιο πολύ, έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό και μπορεί να τσακωνόμαστε, να μην μιλάμε και ξαφνικά να αγκαλιαζόμαστε και να φιλόμαστε. Είναι μεγαλύτερο δέσιμο, Μάκη μου, από ό,τι έχω παρακολουθήσει στην πορεία σου, το είχες με τη Ρένα την Βλαχοπούλου, την ξέχαστε. Η οποία σου εμπιστεύτηκε πια και όλο το υλικό, στο άφησε. Τι γίνεται. Κοίταξε να δεις, στην Αλίκη χρωστά το ξεκίνημά μου. Πίστεψε σε μένα η Αλίκη, με στήριξε πιο πολύ από όλους. Όμως επειδή έφυγε η Αλίκη γρήγορα, σύντομα. Η Ρένα ήταν εκείνη η οποία, με εκείνη που έζησα τα πιο πολλά χρόνια. Έζησα 25 χρόνια μαζί της. Και έζησα και τα δύσκολα χρόνια της. Όταν λες έζησες, για να το διευκρινίσουμε στον κόσμο, την έπαιρνες από το χέρι και την πήγαινες για πράγμα. Δηλαδή και σε ένα γιατρό να χρειαζόταν να πάει, εσύ την πήγαινες. Ήμουνα το παιδί που δεν είχε κάνει ποτέ. Έπαιξα αυτό το ρόλο για τη Ρένα και νομίζω πως και εκείνη το ήθελε πάρα πολύ, γιατί το είχε ανάγκη. Δεν είχε ποτέ ένα πολύ δικό της άνθρωπο δίπλα, πέρα από το σύζυγό της που ήταν ο μεγάλος έρωτας. Αλλά, και έφυγε πρόσφατα, 2 χρόνια είναι ο καιρός. Όχι, έχει φύγει κάποια χρόνια, 4 νομίζω τώρα πια. Αλλά μετά τη Ρένα και εκείνος νομίζω πως τελείωσε. Όχι, η Ρένα για μένα ήταν η δεύτερη μητέρα μου, ένα κομμάτι της ζωής μου πολύ μεγάλο και σημαντικό. Έζησα μαζί της πολύ ωραίες στιγμές, πολύ χιουμοριστικές, γέλια τέλειωτα, αλλά και τα δύσκολα χρόνια της. Τα χρόνια της ανυμπόριας της, που δεν ήταν εύκολα. 6-7 χρόνια, ας πούμε, ήταν η Ρένα κατάκητη, δεν ήταν καλά, την έπαιρνα αγκαλιά, την πήγαινα βόλτα με το αυτοκίνητο, πηγαίναμε σε μια παραλία, μιλούσαμε, πίναμε το καφεδάκι μας, γυρίζαμε. Και έκανε πάντα αυτή την κίνηση που όποτε και αν σκεφτόμαι συγκινεί, έσκυβε να μου φιλήσει το χέρι όταν. Η Ρένα. Και μου έλεγε να έχεις την ευχή, παιδί μου. Αυτά είναι τώρα. Έχεις στα χέρια σου πρίκες. Όλα τις τα 45άρια. Τι άλλο έχεις της Ρένας? Έχω τα κοστούμια της. Έχω όλες τις φωτογραφίες της. Έχω όλα τα. Ό,τι αρχείο είχε σπίτι το άφησε σε μένα. Γιατί μου είπε ότι εσύ ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και μετά. Και τι κάνεις? Πρώτα απ' όλα έκανα ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στο μπάτμιντον που είσαστε και εκεί. Το θυμάμαι, έτσι, με τα 45άρια, με τα κουστούμια. Που προλόγησε και ο Μίμης, ο Πλέσας. Μια απίστευτη βραδιά που νομίζω δεν είχε γίνει για κανέναν ηθοποιό. Δεν θέλω να το λέω έτσι, αλλά πραγματικά αυτό το αφιέρωμα για τη Βλαχοπούλου στο μπάτμιντον με την έκθεση και με τη φιλαρμονική και με 30 καλλιτέχνες σκηνή πάνω δεν έχει γίνει. Έγινε για σένα, Μάκη, όταν ήρθαν όλα αυτά τα αστέρια. Τον προηγούμενο μήνα στο θέατρο και είδαν το βιβλίο σου και σε τίμησαν μάλλον ακριβώς με αφορμή το βιβλίο σου «Ξέρω κάποια αστέρια». Θα δούμε κάποια αποσπάσματα από την πορεία σου και θα επανέλθουμε σε λίγο. Εντάξει. Ο Μάκης Δελαπόρτας γεννήθηκε στον Πειραιά. Εκείνη η μέρα που οι γονείς του τον πήγαν για πρώτη φορά στον κινηματογράφο ήταν μια ευλογημένη μέρα. Όταν πρωτοαντίκρισε το λευκό πανί της οθόνης, στην αρχή το κοιτούσε με περιέργεια. Όταν όμως έσβησαν τα φώτα και άρχισε να παίρνει ζωή και να αποκτά κίνηση, ένιωσε ένα γλυκό δέος να τον πλημμυρίζει και να τον τραβά σαν μαγνήτης απάνω του. Αυτό ήταν. Είχε ήδη αποφασίσει με τι θα ήθελε να ασχοληθεί στη ζωή του. Στον Πειραιά έζησε μέχρι τα 4 του χρόνια, αφού η δουλειά του πατέρα του τον ανάγκασε να μετακομίσουν στην Αργυρούπολη, όπου έζησε εκεί για 30 ολόκληρα χρόνια. Η μεγαλύτερη αδερφή του, η Πολυτίμη, ήταν και είναι για εκείνον ο καλός του Άγγελος. Όλα τα καλοκαίρια της παιδικής του ηλικίας τα πέρασε σκαρφαλωμένο στο μαντρότυχο του θερινού σινεμά Αργυρούπολη, που ήταν ακριβώς δίπλα στο σπίτι του. Έτσι ταξίδευε στο όνειρο μέσα από μαγικές εικόνες και υπέροχες μουσικές και τραγούδια. Ένας ουρανός μαστέρια. Κάθε φορά που έβλεπε μια ταινία,
Εκείνο που ξεχώριζε περισσότερο ήταν οι μουσικές και τα τραγούδια της. Μια βάρκα ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια. Αυτό έγινε λοιπόν το αγαπημένο του παιδικό χόμπι, αφού κάθε φορά που θα πήγαινε στον κινηματογράφο, έπαιρνε μαζί του ένα μικρό κασετοφωνάκι και τα μαγνητοφωνούσε για να τα ακούει λίγο πριν κοιμηθεί. Γλυκιά ζωή, από το βράδυ ως το πρωί να ζεις σαν ξένια στο πουλί. Όλες τις ξάστερες καλοκαιριάτικες βραδιές, ατενίζοντας τον ουρανό, άπλωνε το χέρι του και μάζευε ένα-ένα τα αστέρια που φεγκοβόλαγαν. Τους έδινε τα ονόματα των αγαπημένων του ηθοποιών και τα φύλαγε τρυφερά στην καρδιά του, με το όνειρο πως κάποια μέρα θα τους γνώριζε από κοντά. Και το όνειρο αυτό έγινε πραγματικότητα. Έχεις ασχοληθεί, Μάκη, με τον ελληνικό κινηματογράφο πάρα πολύ. Πώς έμπλεξες με τον κινηματογράφο? Ήσουν από τα παιδιά που λέγαμε ότι ήταν μανιακός, με τις ελληνικές ταινίες. Μεγάλωσα με ελληνικό κινηματογράφο, με τις ταινίες. Δίπλα στο σπίτι μου, εκεί που μεγάλωσα, υπήρχε ένα θερινό σινέμα και εγώ, η τρέλα μου, το όνειρό μου ήταν να ανεβαίνω το παιχνίδι μου κάθε βράδυ εκεί να σκαρφαλώνω, γιατί δεν μπορούσα να πληρώνω και εισιτήριο κάθε μέρα να μπαίνω, στη Μάντρα εκεί και να βλέπω όλες τις ταινίες. Τα χρόνια περνούσαν και το λεπτό ξανθό αγόρι με τα μεγάλα εκφραστικά γαλανά μάτια και τη φλόγα στην καρδιά, συναντά σε ηλικία 17 χρονών για πρώτη φορά την καλή του Νεράιδα, που ακούει στο όνομα Αλίκη. Είμαι συγκινημένη, ειλικρινά, γιατί η πρώτη από όλους εδώ, ακούσατε, που αντίκρισα το Μάκη Δελαπόρτα, ήμουν εγώ, σε μια ακρόαση, οντισιόν, όπως τη λέμε. Ήρθε λοιπόν ο Μάκης, ένα δειλό παιδί, για να πάρει μέρος στο musical καμπαρέ. Είχε όλα τα προσόντα. Αλλά είχε και κάτι άλλο που διέκρινα εγώ στη ματιά του. Το διάολο μέσα του. Είχε μια φλόγα στο μάτι του. Και με ρώτησε, κυρία Βιουκλάκη, υπάρχει καμιά συνταγή για την επιτυχία? Καμία, γόρη μου. Αρκεί αυτό που κάνεις, να το αγαπάς, να το υπηρετείς, να το πιστεύεις και να είσαι συνεπής. Ευχαριστώ πολύ, μου λέει. Και εγώ κατάλαβα ότι μου κλέψεις τη συνταγή. Το 1980. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη, λοιπόν, η αξέχαστη, τι είπε? Δεν υπάρχει συνταγή, αρκεί να αγαπάς, να το πιστεύεις και να, συνεπείς. Να είσαι συνεπής, να το υπηρετήσεις με συνέπεια. Αλλά τελικά αυτό ήταν η συνταγή. Η συνταγή ήταν αυτή. Πας λοιπόν να δώσεις ακρόαση για το καμπαρέ και βρίσκεσαι να γράψεις βιβλίο? Όχι. Στην αρχή ξεκίνησα, με πήρε δίπλα της, έπαιξα στο καμπαρέ. Είπε το ναι τότε και ο Κατσαρός, θυμάμαι, γιατί με είχε ακούσει ότι τραγούδαγα σωστά. Να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι και ο Γιώργος ο Κατσαρός ήταν πολύ συγκινητικός με αυτά που είπε στη βραδιά σου. Ναι. Πολύ συγκινητικός ο συνθέτης. Ναι. Και ο Κατσαρός. Του χρωστά και του Γιώργου πολλά, έτσι κι αλλιώς. Αλλά είπανε το ναι, βρέθηκα σε αυτή την παράσταση, αλλά η Αλίκη είχε δει σε μένα σαν παιδί, γιατί εκεί ήμουν 17 χρονών όταν εγώ πρωτοέπαιξα στο καμπαρέ. Είχε δει ότι είχε αυτό το παιδί και κάποια άλλα προσόντα μέσα του. Έβραζε, μου είχε πει, εσύ βράζεις. Και αυτό πρέπει να βγει κάποια στιγμή. Και σιγά σιγά με στήριξε στα βινίλια που είχα κάνει του σινεμά, μετά στα βιβλία. Ήταν η πρώτη που πίστεψε εμένα και είπε ότι θα κάνεις βιβλίο για μένα. Και έβαλε την υπογραφή της για να γίνει το βιβλίο. Πώς να μην χρωστάω λοιπόν σε αυτή τη γυναίκα? Και όταν τότε πραγματικά έβγαινε και έλεγε για μένα τόσο ωραία πράγματα. Είναι πρίστα. Μάκη, ξεκινάς με την Αλίκη λοιπόν, με το βιβλίο. Το δεύτερο? Το δεύτερο είναι Σακελάριος. Για πες μου πώς καταλήγεις τον Αλέκο. Το δεύτερο είναι Σακελάριος, πρόταση της Άγκυρας, που οι κοπέλες που είχαν την Άγκυρα και έχουν την Άγκυρα. Και είναι η πέμπτη γενιά που έχουν την Άγκυρα. Η πέμπτη γενιά, είναι από το 1890 νομίζω η Άγκυρα. Τέλος πάντων, είχα την πρόταση από εκεί. Θεώρησα πως εκεί έπρεπε να πω το OK. Ξεκινάμε βιβλία. Αλέκο Σακελάριο, Μίμη Πλέσα, Τζένι Καρέζη, Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Ρένα Βλαχοπούλου. Τα πέντε πρώτα μου βιβλία στην Άγκυρα ήταν αφιερωμένα σε αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους του σινεμά και όχι μόνο. Και το πολύ ξεχωριστό είναι ότι βάζεις μέσα και τα CD. Και θυμάμαι όταν ήμουν στο συμβατικό ραδιόφωνο, ξέρεις πόσες φορές χρησιμοποιούσα το CD. Γιατί όταν έκανα ένα αφιέρωμα στην Τζένι Καρέζη, είχε τις σημαντικές τις στιγμές μέσα, τις ερμηνευτικές που δεν ήταν πολλές, αλλά αυτό που είχε. Την ουσία την είχες βάλει στο βιβλίο. Κοίταξε να δεις, τα βιβλία τα έκανα από δική μου ανάγκη. Επειδή μου άρεσαν εμένα. Τώρα πια καταλαβαίνω με τα χρόνια πως έχει σωθεί ένα υλικό για το οποίο προοριζόταν ή για το μοναστηράκι ή για τις χωματερές.
Πολύ σωστά το λες αυτό. Πάρα πολλά αρχεία πολύ σπουδαίων ανθρώπων έχουν οδηγηθεί εκεί. Και ο Γιάννης ο Δαλιανίδης είχε ξεχωρίσει και σου είχε εμπιστευτεί μεγάλο μέρος του αρχείου του, γιατί με τον Γιάννη ξέρεις ότι είχα μια λατρεία. Ήταν ο άνθρωπος που νομίζω ότι δεν έχω πονέσει περισσότερο από απώλεια από ό,τι με του Γιάννη, που δεν μπορούσα να εκλογικεύσω την ηλικία του. Δηλαδή να μου πούν, ρε παιδί μου, δεν υπήρχε. Όχι, να μου πούν ότι ναι, έφυγε όμως πλήρη ημερών. Δεν μπορούσα να το δω έτσι. Και ξέρεις ότι ακόμα κοντεύουν, τον Οκτώβριο κλείνουν 4 χρόνια από την απουσία του Γιάννη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπω σε θεατρική πρεμιέρα και να μην ψάξω να δω ακόμα. Σε σημείο παράκρουσης δηλαδή, πού κάθεται ο Γιάννης να πάω δίπλα του. Φοβερό. Είναι φοβερό, έχουν αδειάσει νύχτες. Φοβερό. Σκέψε εμένα που ήταν η καθημερινή μου παρέα, ο Δαλιανίδης, το καθημερινό μου τηλέφωνο. Του χρωστάω πάρα πολλά γιατί ήμουν από τα παιδιά του Δαλιανίδη στις ταινίες και στα σίριαλ. Ήμουν τυχερός γιατί και αυτός ο άνθρωπος εμένα με σφράγισε. Και ξέρεις, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που αν σε άγγιζαν με το μαγικό ραβδάκι τους, που ήταν η Βουγιουκλάκη, η Βλαχοπούλου, ο Δαλιανίδης, ο Πλέσας, ο Χατζηδάκης, ξέρω εγώ, υπήρχαν άνθρωποι τόσο σπουδαίοι, που δεν υπήρχε περίπτωση, αν σε εμπιστευόντουσαν, να μην κάνεις κάτι. Έτσι. Άρα, για μένα ήταν πρίκες. Και θα πω για τον Γιάννη, μια και μιλάμε μαζί και ήμασταν έτσι δύο άνθρωποι τόσο κοντά του, ότι του φέρθηκε πάρα πολύ άδικα η πολιτεία του Γιάννη. Ναι. Τι μεγαλόψυχος που ήταν εκείνος, τι άφησε σε ιδρύματα, σε παιδιά, σε... τέλος πάντων δεν θα τα πούμε αυτά γιατί δεν ήθελε να τα λέει. Με τέτοια αξιοπρέπεια έζησε και βρέθηκε αυτή η παντελής απουσία. Θυμάσαι όταν αποχαιρετήσαμε τον Γιάννη το 16 Οκτωβρίου του 2010 στην κηδεία του, δεν υπήρχε κανείς. Από το Υπουργείο Πολιτισμού, τίποτα. Δεν θυμάμαι τώρα. Τι λες, επιγερουλάνου ήτανε, Υπουργός Πολιτισμού, ο οποίος όχι δεν είχε ιδέα. Έφτασε, μου απάντησε εμένα γιατί με φιλοξένησαν την άλλη μέρα σε μια εκπομπή και είπα, μα καλά δεν ντρέπονται. Και έστειλε μήνυμα ότι έπρεπε να έχουν κάνει έτοιμα, λέει, οι συγγενείς του Γιάννη για να κυβευτεί, λέει, η δημοσία δαπάνη. Να κάνουμε έτοιμα ποιοι για τον πιο αξιοπρεπή άνθρωπο. Ντροπή. Που έζησε αξιοπρεπέστατα. Δεν ήταν ότι έζησε αξιοπρεπέστατα. Άφησε έργο πίσω του και διασκέδασε μια ολόκληρη εποχή, γενιές ατέλειωτες. Γιατί οι γενιές που θα μεγαλώσουν με ταινίες του Δαλιανίδη θα είναι και πολύ μετέπειτα, έτσι. Έτσι. 85 ταινίες οι καλύτερες στο ελληνικό σινεμά. Και οι πιο εμπορικές και οι πιο σημαντικές. Απλώς ήταν εκτός κυκλωμάτων ο Γιάννης. Τι το είχε ανάγκη. Και μπράβο. Και θεωρώ κορυφαία στιγμή όταν. Ο αξέχαστος Θόδωρος Αγγελόπουλος, θυμάσαι του έδωσε. Ναι. Τον βράβευσε στο κινηματογραφικό φεστιβάλ. Φοβερή και. Στη Θεσσαλονίκη. Κορυφαία στιγμή. Εκεί βλέπεις πώς ενώνονται οι τάσεις. Το είχε χαρεί πάρα πολύ ο Γιάννης. Όπως και εγώ χάρηκα και οφείλω να το πω, γιατί έφυγε 1,5 χρόνο μετά ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Αυτά τα λόγια που μου είπε αποχαιρετώντας τον Δαλιανίδη στην κηδεία του Δαλιανίδη Αγγελόπουλος, τα οποία τα άκουσα. Και λέω, κοίταξε πόσο σε εμάς προσπαθούν κάποια κυκλώματα να χωρίσουν. Τους συναδέλφους. Γιατί άλλο σκηνοθέτησε ο Δαλιανίδης, άλλο σκηνοθέτησε ο Αγγελόπουλος. Τα κυκλώματα μόνο προσπαθούσαν να μας χωρίσουν. Και τα λόγια που μου είπε ο ξέχασος ο Θόδωρος Αγγελόπουλος για τον Γιάννη του Δαλιανίδη, μόνον εγώ και ο Μίμης ο Πλέσας τα ακούσαν. Δεν υπάρχει πια περίπτωση κάποιος να αμφισβητήσει την προσφορά του και τη δουλειά του Δαλιανίδη στα χρόνια που πέρασαν. Και το γράφω στο βιβλίο, όπως και για το Σακελάριο. Γιατί το 60. Πάρα πολλούς σημαντικούς ανθρώπους του σήμερα τους είχαν αμφισβητήσει. Ήταν η κακή εμπορική, διότι βλέπεις. Εντός εισαγωγικών η κακή εμπορική. Διότι δεν μπορούν κάποιοι και να συγχωρήσουν. Ο Ζαμπέτας έφυγε με πίκρα. Με αυτή την πίκρα, ναι. Ότι τον είχαν παραγωνισμένο, ξεχασμένο και δεν τους αφορούσε. Κι όμως, ακόμη και ο Κωνσταντάρας, σε πληροφορώ, έφυγε με πίκρα. Ότι ήταν μια εποχή γύρω στο 80 που αμφισβητούσαν πολύ κάποια πράγματα. Και γι' αυτό μου λένε εμένα ότι η Μικρέα Ασία έπαιξε ένα ρόλο στο ότι επέμενες για τα τραγούδια του σινεμά, για τους δίσκους που έκανες και άλλαξε όλη τότε η μουσική τάση της εποχής. Το είπε και ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος. Εσύ, Μικρέ, έχεις παίξει ένα ρόλο που δεν το ξέρεις. Εσύ από την τρέλα σου έκανες τραγούδια του σινεμά, μπήκαν στα μπαράκια, έγινε αυτός ο χαμός που έγινε και ξαφνικά ανακαλύψε η νεολαία του 90 τότε τα τραγούδια του σινεμά. Ναι. Δεν υπήρχε. Μα ο Λευτέρης, μια και τον ανέφερε στον Παπαδόπουλο, δεν αποποιήθηκε, αν θέλεις, ένα ορισμένο είδος τραγουδιών. Δηλαδή, εισαγωγικά αποποιήθηκε. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, έδινε μεγαλύτερη σημασία στα τραγούδια που έγραφε και στις συνεντεύξεις το λέει με τον Ξαρχάκο, και ας ήταν λιγότερο, από ότι του κινηματογράφου με τον Πουλόπουλο με τον ή το Τόσα Καλοκαίρια.
Δεν το συζητάμε, σε συναυλίες του δεν υπήρχανε. Άλλο αν έφτασε τελικά τις συναυλίες του πριν από μερικά χρόνια, αν της λέει «Είδαν πολλά τα μάτια μου στις γειτονιές του κόσμου», που είναι το τραγούδι «Από όλα δικά σου μάτια μου». Έτσι. Μέχρι τότε δεν υπήρχε. Άρα κάποιοι τα σκάλισαν και τα σκαλίσαμε και εμείς μέσα από την ελεύθερη ραδιοφωνία. Διότι αν είχαμε μείνει στο κρατικό μονοπόλιο της κρατικής τότε ΕΡΤ, που ό,τι ήθελαν έμπαινε στο playlist και τα άλλα φουρκετιαζόντουσαν, και να το πούμε στους νεότερους που το ξέρουν, φουρκέτα ήταν, πέραν μια φουρκέτα, αυτά που δεν έπρεπε να παιχτούν από το μονοπόλιο. Και έβγαινε δελτίο καταστροφής για το βινίλιο, για να μην παιχθεί ποτέ αυτό που δεν ήθελαν οι κρατούντες. Και έτσι λοιπόν έβαζαν σε ένα κανάλι, να τα λέμε πια τόσα χρόνια μετά, γιατί παίξαμε και εμείς το ρόλο μας, ο Μάκης μέσα από τη συλλογή του και εμείς οι συλλέκτες και οι άνθρωποι, οι ελεύθερες φωνές του ραδιοφώνου. Κάποια στιγμή δώσαμε βήμα στα αδικημένα εντός εισαγωγικών και αλλάξαμε λίγο. Και με τις εκδόσεις μας και εσείς με την ραδιοφωνία. Αλλάξαμε, Μάκη, και θέλω να μου πεις αν συμφωνείς, είναι άλλο να είσαι πρώτος στα κυκλώματα και στα κόμματα και άλλο να είσαι πρώτος στις καρδιές του κόσμου. Νομίζω ακριβώς σε αυτό έπαιξες και εσύ ρόλο και οι δικές μας φωνές. Ναι, νομίζω ναι, νομίζω και με τα χρόνια. Να βάλουμε πάλι ένα κομματάκι από το δικό σου DVD. Γιώργου Θεοδωσιάδη. Την ίδια εποχή πρωτοεμφανίζεται και στον κινηματογράφο, σε μια σειρά από νεανικές ταινίες που τον καθιερώνουν σαν ένα από τα νεαρά ενδάλματα της εποχής. Έλα εδώ! Γελάς κιόλας, γαϊδούρι, γελάς! Για ελάτε όλοι εδώ εσύ! Γελάβει! Βάλω κύριε αυτό. Τι είναι αυτό? Ανεμιστήρας. Ανεμιστήρας. Τι το κλείτε ο ανεμιστήρας? Λες. Λες. Ξέρω εγώ. Ρε φίλο, μην το κάνεις, μην βουτήξεις, δεν είναι στα κιλά σου. Άστε μα πάω σου ξεφτυλίσω. Τι θα τις ξεφτυλίσεις, ρε, θα τις λιώσεις άμα πες εκεί μέσα. Απαράτα μου. Ο ίδιος δεν εντυπωσιάζεται από την ξαφνική του δημοσιότητα, αφού ξέρει καλά πως όλη αυτή η μόδα των νεανικών ταινιών θα περάσει και εκείνος θα μείνει μόνο σαν μια αγαπημένη φωτογραφία από τα εξώφυλλα των περιοδικών που τον φιλοξενούν. Που οι καλλιτεχνικές του ανησυχίες τον οδηγούν και σε διαφορετικά μονοπάτια. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, συγγραφή, δισκογραφία. Η παιδική του αγάπη για τα τραγούδια του σινεμά γίνεται το μεγάλο του πάθος. Η ιδέα του να εκδοθούν τα soundtrack των σπουδαίων Ελλήνων συνθετών και τα ανέκδοτα τραγούδια από τις ταινίες σε δίσκους παίρνει σάρκα και οστά. Να ευχαριστήσω και την Αλίκη του Λιβλάκη για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι πρωτοπάτησα το σανίδι αυτό πριν αρκετά χρόνια σαν νέος ηθοποιός. Το δεύτερο είναι ότι της χρωστάω την δεύτερη καριέρα του παραγωγού δίσκων, γιατί από εκείνη εμπνεύστηκα και χάρη σε εκείνη αγάπησα τον ελληνικό κινηματογράφο και τα τραγούδια. Αλήθεια στο προσπάθειο. Ότι όλα τα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου είναι πρωτοβουλία του Μάκη του Δελαπόρτα που βγήκαν από το δίσκο και τα ακούμε και τα ξανακούμε και είναι πάντα διαφορετικά και ψηλά. Κύριε Καβνίστα, σας ενδιαφέρει όμως κάποια στιγμή για τις μουσικές που έχετε γράψει στον ελληνικό κινηματογράφο? Πάρα πολύ. Και ήταν ευτύχημα αυτό που έκανε ο Μάκης. Εμείς ήμασταν ανύποπτοι. Δεν το ξέρατε. Ξέραμε ότι γράψαμε μια μουσική για την συγκεκριμένη ταινία εκείνη την εποχή. Αυτά ο Μάκης τα μάζεψε, τα συναπολόγησε και έτσι μπόρεσε να γίνει ένα ολοκληρωμένο μουσικό έργο. 180 CD. Να πω ενδεικτικά, έχεις φέρει λίγα εδώ, τι να, Γιώργος Ζαμπέτας από τον ελληνικό κινηματογράφο νούμερο 2, τα χρυσά κινηματογραφικά, τι να πρωτοδείξουμε. Για το δίσκο αυτό υπεύθυνος που έχει τα παλιά μου κινηματογραφικά αλλά και όλα τα παλιά μου θεατρικά που δεν τα έχετε ακούσει ποτέ σε δίσκο, είναι υπεύθυνος ένα άτομο, το οποίο αυτό άτομο είναι ο μανιακός, έχει διασώσει όλα τα soundtracks των ελληνικών ταινιών που δεν τα έχει κανείς συνθέτης σε καμιά κινηματογραφία, τα έχει στο σπίτι του και αγωνίζεται για αυτά, να διασώσει τον ελληνικό κινηματογράφο. Είναι ο Μάικς Δελαπόρτας που, να πούμε,
ανακηρύχθηκε σαν ο καλύτερος παραγωγός του 92-93 και ο δίσκος που έκαμε ελληνικός κινηματογράφος ο τελευταίος έγινε πλατινένιος με 60.000 αντίτυπα. Μάκη, Μάκη που είσαι? Μπορεί να το έχουν πλανέψει ακρογιαλιές δεινά και σκλαβωμένοι για πάντα κρατάνε την δόνια καρδιά. Κοίταξε, τώρα θα μιλήσουμε και για τα βινίλια. Έχουμε πολλά να πούμε γιατί μου έδωσε πολλές αφορμές. Ναι. Θα σου πω κάτι. Αυτό που λες είναι σαν ένα κομμάτι ελληνικού κινηματογράφου, ένα κομμάτι Ελλάδα. Όταν είχα γνωρίσει το Πλέσσα τη δεκαετία του 80, του λέω: Κύριε Πλέσσα, θα ήθελα αυτά τα τραγούδια που τα πήγαινα κι εγώ αεραστεχνικά γραμμένα σε VHS, κάποια στιγμή να τα δω σε μια σκηνή θεάτρου. Καταρχήν, κοριτσάκι μου, λέει, από αυτά που μου φέρνεις τα μισά δεν είναι δικά μου. Τα έχει ξεχάσει. Και μιλάμε για το τόσα καλοκαίρια μέσα, το γλυκά πονούσε το μαχαίρι, το άλλα δικά σου μάτια από τραγούδια που πίστευε δεν είναι δικά μου. Δεν σου ζητώ το τσούκανα και πίνεις με την Πολυπάνου, με τίποτα να μου λέει, δεν είναι δικό μου. Είναι του Άκη Πάνου να μου λέει. Ναι, έχουμε τέτοια. Τα έχει ξεχάσει. Εκτός ότι τα μισά δεν είναι δικά μου, αυτά κοριτσάκι μου τι νόημα έχουν, λειτουργήσαν σε κάποιες ταινίες, ούτε τα θυμάμαι. Έτσι. Και καθόμουν και εγώ σε VHS ερασιτεχνικά γραμμένα σπίτι μου και του τα δείχνα να του τα θυμίσω. Οπότε θέλω να πω, από κάποιους ερασιτέχνες ξεκινούν κάποια πράγματα και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν, αυτό που συλλέγουν. Δεν θέλησα ποτέ πρώτα απ' όλα να πω ότι, παιδιά, εγώ είμαι δισκογραφικός παραγωγός, εγώ είμαι συγγραφέας, εγώ είμαι τραγουδιστής, εγώ είμαι ηθοποιός. Όχι. Τι είσαι? Είμαι καλλιτέχνης που κάνω το μεράκι μου, Λουκίλα μου. Αυτό είναι. Που δηλαδή, κάνεις το χόμπι επάγγελμα. Έχω κάνει 23 βιβλία. Προφανώς γράφω καλά για να οι εκδοτικοί να ποντάρουν στα βιβλία μου. Οι δίσκοι που έχω κάνει γύρω στους 300 πια. Πες μου τώρα για τους δίσκους. Κοίτα να δεις, δίσκοι όπως εσύ πήγαινε στον Πλέσσα και του έλεγες αχ αυτά τα τραγούδια να βγουν, έτσι πήγαινα και εγώ. Απλά εγώ ξεκίνησα ένα μαραθώνιο να βρω το χαμένο υλικό. Και εκεί ήταν η δική μου, αν θες, συνεισφορά σε αυτό το δύσκολο έργο του να σωθούν αυτές οι ηχογραφήσεις. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για τον Πλέσσα. Μιλάμε για τον Χατζηδάκη, τον Καπνίση. Μιλάμε για τον Θοδωράκη, για τον Τζαρχάκο, για τον Μαρκόπουλο, για τον Χατζινάσιο, τον Σπανό, τον Κατσαρό, τον πώς τον Κλάβα, ξέρω εγώ. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν ξεχασμένο το έργο τους σε συρτάρια, σε αποθήκες. Και δεν τους αφορούσε. Αυτό λοιπόν εγώ το αξιοποίησα. Προσπάθησα με τις εταιρείες να το βγάλω. Φυσικά καθόλου για οικονομικά ωφέλη, έτσι, ούτε πήγαινε το μυαλό μου. Αλλά όταν αυτά άρχισαν να είχαν και εμπορική επιτυχία, φυσικά πήραν λεφτά και οι συνθέτες και η δημιουργία. Τεράστια εμπορική επιτυχία έχει το Σαν Παλιό Σινεμά. Δίναμε το εξώφυλλο να περνάει. Ναι, βέβαια. Η μεγάλη οθόνη. Η μεγάλη οθόνη, το Σαν Παλιό Σινεμά. Αυτά είχαν και πολύ μεγάλη επιτυχία. Νομίζω από τις επανεκτελέσεις τα κλασικά με την Αλέξια. Ναι, η Αλέξια ήταν μια δική μου δουλειά, μια δική μου ιδέα. Να κάνω μια ένσταση. Ναι, ναι. Πριν τη δική σου ιδέα, επειδή είχε τραγουδήσει το Έλα που είχαμε πάει στην Κέρκυρα και πήγε το πρώτο βραβείο. Τραγούδι, της είχα βάλει εγώ το σπόρο να το ξέρεις, ναι. Δεν ξέρω αν το μάθες ποτέ. Της είχα πει και είχαμε ακούσει τραγούδια. Γιατί δεν λες παλιά, Και ήθελα να πει από αυτό το ελαφρό τραγούδι κάποια κομμάτια και τη λέω πόσο θα σου πηγαίνουν. Και ήταν η εποχή που τραγουδούσε το Άσπρο Μαύρο και όλα τα τραγούδια του Χαριτοδιπλωμένου. Και τη λέω, άκουσε και αυτή τη διάσταση. Τα κορίτσια ξενυχτά. Έτσι. Λοιπόν, τη είχα βάλει το σπόρο, το μαθαίνει 30 χρόνια μετά, 25 χρόνια μετά, δεν στο είπα. Εδώ είναι όμως να μας το βεβαιώσει και εκείνη ακριβώς. Φράγγισε πάντως μια ολόκληρη τελικά εποχή, γιατί μέσα από αυτό το δίσκο της Αλέξιας τα κλασικά, νομίζω ότι περνάει και σώθηκαν κάποια τραγούδια και έγιναν καινούργια. Ενώ ήταν παλιά, ξαναμπήκαν στη διαδικασία να τα γνωρίσει η νεολαία του 90. Με καινούριο ντύμα. Ναι. Ακριβώς. Με συμφωνική, με τον Καπνίση ενορχιστρωτή και με ντουέτο την Βλαχοπούλου που δεν ξέρει το ιστορικό. Τότε εγώ έπαιζα με τη Βλαχοπούλη στη Χαρτοπαίχτρα σαν ηθοποιός και έκανα ταυτόχρονα και το δισκογραφικό παραγωγό που έκανα όλα αυτά που έκανα τότε. Και λέω στη Ρένα, κάνω την πρώτη μου μεγάλη δισκογραφική δουλειά. Θα ήθελα, σε παρακαλώ, να έρθεις να τραγουδήσεις ένα ντουέτο με μια τραγουδίστρια που τη λένε Αλέξια. Δεν την ήξερε. Μου λέει, τι να έρθω να πω, θα πεις, το έχω απόψε ραντεβού. Και αν είναι η Αλέξια καμιά άφωνη, λέω, δεν είναι άφωνη η Αλέξια, είναι καλή τραγουδίστρια. Άντε βρε κέρατα, θα έρθω για σένα, γιατί με έχεις πρίξει συνέχεια να κάνω πράγματα. Εγώ την τσίτωνα, γιατί ήθελα να υπάρχει, ήθελα να κάνει πράγματα η Ρένα.
Την πήγαινα στον δρόμο και με έβριζε. Πήγαμε εκεί, λέω στην Αλέξια, λοιπόν, κοίτα να δεις, θα τα πεις, μια και έξω το κομμάτι θα το πείτε, γιατί η Ρένα δεν έχει για πολλά πολλά. Λέει, εντάξει, μπαίνει μέσα, ξεκινάει να το λέει, αρχίζει τα κλάματα, συγκινείται. Γιατί είναι απέναντί της Βλαχοπούλου. Της κάνω νόημα, δεν είμαστε για κλάματα, προχώρα, γιατί η Ρένα θα θέλει να φύγει, είναι και μια και έξω. Ξαναξεκινάει, τίποτα, να μην μπορεί να το κάνει, λέω, πάει το κομμάτι, το χάνουμε, δεν θα γίνει. Και βεβαίως για να σωθεί η κατάσταση, επειδή η Ρένα κοίταγε το ρολόι, ήθελε να πάει να κάνει και σκορδαλιά στον άντρα της που έλεγε και όλα αυτά, νοικοκυρά. Λέει, παιδί μου, τι βλέπεις απέναντι στον μπαμπούλα και φοβάσαι. Τι κάνει, γιατί κλαις. Κυρία Ρένα, που συγκινούν, που σας βλέπω. Βρέα, συγκινείς και τέλειωνε τώρα. Τελικά δεν έγινε αυτό το ντουέτο έτσι και το λέω για πρώτη φορά. Για πες, τι μας λες πρώτη φορά. Μπήκε η Ρένα, είπε τα δικά της μέρη σε ένα κανάλι και την άλλη μέρα η Αλέξια. Λόγω συγκίνησης που δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το τραγούδι. Γι' αυτό και έβαλε και τα δικά της η Ρένα εκεί. Και γι' αυτό. Και της λέω, Ρένα, πες και κάποια δικά σου. Ναι, και τέλει, τα κόλλησα εγώ έτσι, έγινε μοντάζ. Και μιλάμε για το Έχω Απόψε Ραντεβού, το οποίο τα ακούμε εμείς κάποιες φορές. Ναι, με τη Ρένα και την Αλέξια. Που έγινε πολύ μεγάλο σου ξέ για την εποχή. Πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά η Αλέξια είπε πολύ ωραία κομμάτια σε εκείνο το δίσκο. Αν σ' αρνηθώ, αγάπη μου, παιδί μου παράξενο, τη σκλάβα. Στο λένε, μ' αρέσει. Τι ωραία. Απόψε βρέχει. Ωραίες εκτελέσεις. Θα πιω απόψε το φεγγάρι. Διαφορετικά. Χωρίς μπουζούκι, ας πούμε. Με συμφωνική ορχήστρα. Η κορυφαία είναι το Απόψε Βρέχει. Το ναι, το Απόψε Βρέχει και το Στο Λένε. Έπαιζα πολύ εγώ στο ραδιόφωνο. Αυτά τα δύο, γιατί είχαν έτσι ένα drive η ορχήστρα. Βουλγάρικη ορχήστρα. Βουλγάρικη. Σε αυτό το στούντιο και σε αυτήν την ορχήστρα είχε γράψει ο Ένιο Μωρικόνε τις μουσικές του. Με ενορχιστρωτή τον Κώστα τον Κλάβα. Έτσι. Τον Κώστα Καπνίση, τον αξέχαστο. Μάλιστα. Θέλω να δούμε λίγο και θέλω να απαντήσω στους φίλους εδώ, να πω καλησπέρα σε όλους. Στον MNDK, στο φίλο μας, ο οποίος λέει, γιατί μιλάτε για τα playlist της ΕΡΤ, του μονοπωλίου της ΕΡΤ, σε αυτό που αναφερθήκαμε πριν, ότι δεν ήθελαν, το φουρκέτιαζαν και έβγαινε δελτίο καταστροφής. Ενώ σήμερα υπάρχουν playlist, υπάρχουν, αλλά σήμερα, καλέ μου φίλε και καλή μας φίλη, υπάρχει και η εναλλακτική πρόταση. Δηλαδή, ακόμα και οι ραδιοσταθμοί που παίζουν με το playlist, και υπάρχουν, οι περισσότεροι είναι έτσι, κάπου υπάρχουν και ανεξάρτητες φωνές που μπορείς να παίξεις ό,τι θέλεις. Ναι. Οπότε δεν είναι όλα. Δεν είναι το... Ενώ τότε ήταν το κρατικό μονοπόλιο και αν δεν ήθελαν να παίξουν ένα κινηματογραφικό τραγούδι, δεν θα το άκουγες ποτέ. Ακριβώς. Και πουθενά. Πάμε να δούμε και κάτι ακόμα. Η Λύρα και ο Κυριάκος Μαραβέλιας είναι οι πρώτοι που τον εμπιστεύονται και έτσι ξεκινά τις εκδόσεις για μια σειρά από κινηματογραφικούς δίσκους που σήμερα πλέον ξεπερνούν τους 300. Συνεργάστηκε σαν δισκογραφικός παραγωγός με τους σπουδαιότερους του είδους. Μάνο Χατζηδάκη, Μίμη Πλέσα, Κώστα Καπνίση, Γιάννη Μαρκόπουλο, Γιώργο Κατσαρό, Γιώργο Χατζινάσιο, Γιάννη Σπανό, Κώστα Κλάβα, Γιώργο Θεοδωσιάδη, Γιώργο Κρυμιζάκη, Ζακ Ιακωβίδη, Τάκη Μωράκη και άλλους. Εγώ θέλω να πω σαν συνθέτης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μάκη, γιατί ήταν αυτός που αναπαραίωσε τα τραγούδια μας και δεν τα έχετε μόνο εσείς όπως είπε ο Μάκης, τα έχουμε και εμείς που δεν τα είχαμε γιατί βρισκόταν στις αποθήκες των εταιριών του κινηματογράφου. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ο Μάκης λοιπόν, ο Δελαπόρτας και ηθοποιός και δημοσιογράφος και συγγραφέας και βιογράφος ανθρώπων σπουδαίων. Πόσο πολλούς τίτλους είπες, δεν μου πάνε οι τίτλοι. Απλά πώς δεν σου πάνε, δεν τους μπορώ αφού είσαι γεννημένος Δελαπόρτα. Καταγράφεις χρονικές περιόδους και εποχές που θα μπορούσε να τις αποκαλέσουμε και η εποχή της αθωότητας. Έχεις μια τρέλα. Ασχολείσαι με τον ελληνικό κινηματογράφο και τα τραγούδια του. Έτσι δεν είναι? Ένα παιδικό αποθυμένο. Τόσο πολυπράγμων δραστήριος άνθρωπος που λέγεται Μάκης Δελαπόρτας, θα ρώτησε για άλλη μια φορά να μας εκπλήξει μετά από το αφιέρωμα στους ηθοποιούς και τον κινηματογράφο εκείνης της εποχής. Τώρα κάνει ένα αφιέρωμα με συλλεκτικές εκδόσεις, CD, στις κυρίες του Ελαφρού Τραγουδιού. Είμαι εδώ για να τιμήσω τον Μάκη τον Δελαπόρτα. Αυτό το άξιο παιδί, αυτός ο άνθρωπος που αγάπησε, λάτρεψε το ελληνικό θέατρο, το ελληνικό κινηματογράφο και τους ανθρώπους του, τα τραγούδια τους, δούλεψε γι' αυτά. Το Ρετυρέ του Γιάννη Δαλιανίδη είναι ένας ακόμη σταθμός στην πολύχρονη πορεία του, αφού ο ρόλος του Άλκη τον ξεχωρίζει και τον καθιερώνει στο πλατικινό.
Μια σειρά που το κοινό την αγάπησε ιδιαίτερα και ακόμα και σήμερα όταν προβάλλεται για πολλωστή φορά από τη μικρή οθόνη, σημειώνει μεγάλες θεαματικότητες. Λοιπόν, καλορίζικα πάντα τέτοια, ρίξε μου και εμένα 50 χιλιάρικα. Γιατί να στα ρίξω, ρε φίλε, στα χρωστάω. Ναι, κυρία μου, τα χρωστάς. Ποιος σε τράβηξε το λαχείο που κέρδισε, εγώ στο τράβηξα. Εάν δεν το έπαιρνε αυτό, μπορεί να μην κέρδιζε. Ναι, μπορεί να έπαιρνε άλλο και να κέρδιζε περισσότερα. Βέβαια. Πολύ σωστά, μπράβο, Ελένη. Εν πάση περιπτώσει, τώρα κέρδισε αυτό. Νομίζω ότι το δικαιούμαι το 50ρικο. Ρίξε το. Σταθμό στη θεατρική του πορεία θεωρεί τη συνεργασία του με τη Ρένα Βλαχοπούλου, αφού η ίδια τον αγάπησε βαθιά και στο πρόσωπό του είδε το γιο που δεν απέκτησε ποτέ. Παιδιά, είμαι τρομερά συγκινημένη και έχω και τρομερό τρακ. Λες και ωραία τι να είναι, σ' αρέσει το φουστάνι. Είναι παλιό. Λέω πρέπει να πάρω και καινούργιο τώρα. Θα γράψω 700 σκηνάρια για φουστάνι. Είναι σαν να έχω βγει πρώτη φορά στη σκηνή. Έτσι νιώθω. Πάντως, η αρκή. Γιατί σου θα μιλήσω εδώ πέρα. Πρώτη φορά στη σκηνή ποτέ δεν είχα τρακ. Ανέστητη, τελείως. Έβγαινα, έλεγα ότι ήταν. Ήταν μια χοντρή κάτω, την έβριζα. Έζησε κοντά της για περισσότερα από 20 χρόνια και τη στάθηκε μέχρι το τέλος σαν να ήταν η δεύτερη του μητέρα. Η Αθήνα τη νύχτα αρχόντισα μοιάζει κυρά ξενογιάστρα χρυσή. Ψηλά στα εφέρια ασήμητα αστέρια και μες στα ποτήρια κρασί. Μεγάλη απώλεια για εκείνον υπήρξε και ο αναπάντεχος χαμός της Αλίκης Βουλιουκλάκη, αφού και με εκείνη είχε αναπτύξει σχέσεις αγάπης και αλληλοεκτίμησης. Θάλασσα πλατιά, σ' αγαπώ γιατί μου μοιάζεις. Όταν η Αλίκη έφυγε, αισθάνθηκε πως ένα κομμάτι σημαντικό της ζωής του χάθηκε για πάντα. Μια στιγμή δεν ησυχάζεις, λες και έχεις καρδιά. Την καρδιά μου τη μικρούλα τη φτωχιά. Αφού συγχαρώ το φίλο μου τον Μάκη και πρέπει να σας πω ότι σαν άνθρωπος είναι τίμιος και ειλικρινής, σαν συνεργάτης είναι ακούραστος, είναι επίμονος, είναι σκληρός, θέλει αυτό που θέλει, με έμαθε να κόψω το τσιγάρο μου, το επέβαλε, με έβαλε να ξανατραγουδήσω την Εβίτα τώρα, μετά από τόσα χρόνια, ξέρει τι ζητάει, είναι αληθινός, είναι αξιαγάπητος, είναι σπουδαίος. Και την εννοώ αυτή τη λέξη. Τον ευχαριστούμε και τον χειροκροτούμε. Μπράβο. Μοναδική τώρα φωτογραφία, εικόνα αυτή πλάνο, η Αλίκη με τη Ρένα και εσύ και εκεί εγώ. Και ήρθαν ναι. να σε τιμήσουν όπως ήρθαν και στη βραδιά που έζησα τον προηγούμενο μήνα όταν έβγαλες το 23ο βιβλίο σου, το ξέρω κάποια αστέρια, να το ξαναδείξουμε αυτό. Ναι. Το οποίο... Εδώ είναι μια καταγραφή, σου λέω, ψυχής, το ξέρεις, είναι όλοι όσοι βιογράφησα, πράγματα που δεν είχα πει ποτέ, όσα έζησα μαζί τους από τα παιδικά μου χρόνια μέχρι σήμερα.
Είναι πραγματικά το βιβλίο της ζωής μου αυτό. Και η βραδιά της ζωής μου ήταν αυτή. Γιατί ήρθαν όλοι. Ήρθαν όλοι εκεί, ήσαν, το είδα, άκουσα τα συγκινητικά λόγια. Αλλά Μάκη μου, με σένα θέλω ένα τρίωρο τουλάχιστον. Οπότε θα πρέπει να με υποσχεθήσω, θα ανανεώσουμε το ραντεβού και σε ευχαριστώ. Επειδή μου έχεις γράψει και κάτι μέσα στο βιβλίο. Έχω γράψει για σένα κάτι, το οποίο το πιστεύω ακράδαντα. Γιατί εσύ είσαι συνδεδεμένη και με το Μίμη τον Μπλέσσα, βεβαίως, ως σύζυγος του Μίμη. Αλλά έχεις παίξει και ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο Μίμη. Τα 20 πόσα χρόνια είστε μαζί, τα 20 τελευταία χρόνια. Παραπάνω. Αρκετά παραπάνω. 25, ναι. Στην παρατεταμένη νιώτη του Μίμη. Και αυτό νομίζω πως και ο Μίμης αλλά και όλοι εμείς που το βλέπουμε το χρωστάμε σε σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και η αφετηρία πάντως ήταν η ίδια, Μάγκη, το ότι ήταν λατρέψαμε ίδια. Αυτά ακριβώς. Τα κομμάτια του πολιτισμού μας. Ακριβώς. Τα πίεσαν ακριβώς στη σκιά. Ακριβώς. Και τα φωτίσαμε ο καθένας με τον τρόπο του και από το δικό του βήμα. Νομίζω ότι άνθρωποι της γενιάς μας παίξαν ιδιαίτερο ρόλο στο σήμερα και στις επόμενες γενιές, αυτά που θα ταξιδέψουν για τις επόμενες γενιές. Η γενιά η δική μας νομίζω αγάπησε βαθιά και το σινεμά και τον κινηματογράφο και τα τραγούδια τα ξεχασμένα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού. Εντάξει. Τι δισκάκια φτιάχνεις τώρα να κλείσουμε έτσι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω πως είμαι στο μπάτμιντον με την παράσταση Μέρες Ραδιοφώνου. Μια μουσική παράσταση που όπου τραγουδάς κιόλας. Τραγουδάω ως ηθοποιός, αλλά αυτό δεν είναι σημασία. Εξαιρετική παράσταση για την είδα. 150 κοστούμια με Ελένη Δήμου, Παναγιώτη Πετράκη, Μέμο Μπεγνή. Άρελ Κωνσταντινίδη, Βαλάντο Τρίφωνος και Στέφανο Οικονόμου. Αυτό είναι Παρασκευή Σάββατο στο Μπάτμιντον. Παρασκευή Σάββατο στο Προάβλιο του Μπάτμιντον. Πραγματικά μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση. Και ετοιμάζω από Σεπτέμβριο και μια σειρά από soundtrack, βινίλια πάλι. Τον Μίμη Πλέσσα, που δεν γίνεται να μην είναι ο Μίμης σε αυτή τη δουλειά. Γιώργο Χατζινάζο, Γιάννη Σπανό, Γιώργο Κατσαρό και Κώστα Καπνίση. Εξαιρετικά. Οπότε έχουμε να πούμε, μόλις βγουν τα βινίλια. Θα δώσουμε μια συνέχεια, δεν προλάβαμε ούτε αυτό το εκπληκτικό DVD που μας έφερες, που έχει τόσα ντοκουμέντα μέσα, πολύ ωραία πράγματα. Ούτε το μισό δεν παίξαμε. Οπότε εγώ θα πω μια καλησπέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους. Μας λένε τα καλύτερα εδώ και για τη Ράνα τη Βλαχοπούλου, τι καριέρα θα έκανε στο εξωτερικό, μας λένε οι φίλοι μας. Δεν προλαβαίνουμε, δυστυχώς. Μάκης Δελαπόρτας, σας ευχαριστώ θερμά. Και σε ένα Μάκη μου που ήσουν εδώ. Μετά από 30 χρόνια συναντήθηκαν οι δρόμοι. Είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν. Δεν είχαμε κάνει καμία συχνά. Εκπομπή ποτέ μαζί. Τώρα είδες θα πυκνώσουμε. Και που έχουμε τόσα να πούμε και δεν τα πάμε. Μετά από 30 χρόνια συναντιόμαστε στις βραδιές, συνεργαζόμαστε σε πολλά, ανταλλάσσουμε απόψεις, αλλά εκπομπή δεν είχαμε κάνει ποτέ. Δεν είχαμε κάνει ποτέ. Φοβερό. Έγινε η αρχή στη ζούγκλα. Μάκης Δελαπόρτας και τον ευχαριστώ θερμά και καλή επιτυχία σε όλα. Θα έρθω ξανά στις Μέρες Ραδιοφώνου στον Μπάτμιντον γιατί μου αρέσει πολύ σε παράσταση. Ανέστη Κόνια στην τεχνική μας υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους. Αύριο στις 12 και πάλι εδώ. Να είστε καλά.